Λοιπόν, καλημέρα. Αυτή εδώ πίσω μου είναι η περιοχή που μένω στην Ιαπωνία τα τελευταία 9 χρόνια. Και αυτό το μέρος εδώ που σας δείχνω τώρα γύρω-γύρω είναι το μέρος που συχνά έρχομαι για βολτίτσα. Αυτή τη σεζόν, τώρα την άνοιξη, ανθίζουν και οι αμυγδαλιές εδώ στην Ιαπωνία. Οπότε είναι ακόμα πιο όμορφα και ακόμα πιο ωραία όταν κάνουμε τη βόλτα μας. Αυτό το ποτάμι που βλέπετε, που συνεχίζει, είναι περίπου 4-5 χιλιόμετρα και έχει περίπου 1000 κερασιές, 1000 sakura tree μέχρι το τέρμα του. Και εδώ είμαστε δίπλα στο σπίτι, εδώ που μένω εγώ, πολύ κοντά. Έχουμε αυτό το όμορφο το ποταμάκι με τις κερασιές. Αυτή η σεζόν είναι πολύ όμορφη γενικότερα, γιατί ανθίζουν οι κερασιές και δίνουν ένα λίγο διαφορετικό τοπίο, ένα διαφορετικό χρώμα στην περιοχή. Λοιπόν, η περιοχή που μένω, όπως σας είπα, είναι στην περιοχή της Μιε. Είναι πολύ ήσυχη περιοχή, αλλά σχετικά κοντά στην τέταρτη μεγαλύτερη πόλη εδώ στην Ιαπωνία, που είναι η Νάγκοια. Είμαστε 30 με 40 λεπτά μακριά από το κέντρο. Για τη δουλειά ταξιδεύω αρκετά, Τόκιο, Οσάκα, Νάγκοια και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Αλλά για να μείνω, έχω επιλέξει να μένω εδώ, στην περιοχή της Μιε, αν και είναι δύσκολο μερικές φορές σε ό,τι αναφορά τη δουλειά. Έχουμε ένα καταναλωμένο σπίτι από τα πολλά που έχει η Ιαπωνία γενικότερα. Δηλαδή πολλοίς κόσμος φεύγει από τις μικρές πόλεις και χωριά, όπως είναι η δικιά μου εδώ, και μετακομίζουν περισσότερο στο Τόκιο. Το καλό είναι με εμάς ότι εδώ μπορεί να μην είμαστε μεγάλη πόλη όπως είναι το Τόκιο, όπως είναι η Ναγκόια, που είμαστε πολύ κοντά δίπλα, αλλά έχουμε αυτή την ομορφιά και την ηρεμία που η πόλη δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί είναι πολλοί κόσμος που μένει εκεί, δεν την έχει. Ταξιδεύω βέβαια αρκετά πυκνά σε περιοχές όπως η Νάγκοια, το Τόκιο, η Οσάκα και όλες τις μεγάλες πόλεις για δουλειά. Σε το καλό είναι ότι μπορεί να είμαστε μακριά από μακριά. Το καλό είναι ότι μπορεί να μην έχουμε τις ανέσεις που ίσως παρέχει μια μεγάλη πόλη, αλλά έχουμε την ηρεμία που παρέχουν οι μικρές πόλεις και τα μικρά χωριά. Άιωζα εμάς. Και πλάς νομίζω ότι οι άνθρωποι γενικότερα είναι καλύτεροι εδώ από τις μεγαλούπολεις. Λοιπόν, πάω προς το σπίτι και να ξεκινήσουμε τη μέρα διαφορετικά. Πάω να ξυπνήσω τη γυναίκα μου βασικά. Ή έχει ξυπνήσει και με ψάχνει. Λοιπόν, πάω να δούμε τι κάνει.